να πήγα. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ σημαντικό ο λόγο. Πολύ ωραίο. Γυρίσαμε αργά 4.30, δεν κοιμήθηκα, αλλά πολλές φορές αυτό που κάνεις σου δίνει τέτοια χαρά. Έτσι. Και σε γεμίζει που δεν πειράζει κι αν δεν έχει. Ήσουν και πάρα πολύ ωραία. Το φόρεμά σου ωραίο, να μην σου λέμε κι άλλα τώρα. Όχι, όχι, να μου πεις τώρα για τον Γιάννη και τον Δημήτρη τι κάνανε χτες. Λοιπόν, ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Θέλω οπωσδήποτε την ημερομηνία του Δημήτρη, ο οποίος εξελίσσεται σε ένα αντράκι τόσο δυνατό. Που ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει. Πολύ πεισματάρης. Μην τύχει και δεν του το δώσεις. Σταύρος. Ο Γιαννάκης ο καημένος. Να μου πούν τα κορίτσια που μας βλέπουν και έχουν γιους Σταύρους. Πώς είναι. Ναι, με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό το παιδάκι δεν είναι ακριβώς Σταύρος. Γιατί ο Σταύρος, εν αρχή τουλάχιστον, είναι και ήρεμος και υπομονετικός. Καθόλου έχει βέβαια ήρεμος, πείσμα. Είναι, αυτό ήταν παιδάκι μου, δεν το συζητώ. Ήταν όμως πολύ καλά παιδάκι, πολύ καλά, ήσυχα, ήρεμα. Δεν ξέρετε, τελεπορηθήκαμε από φωνές, από τέτοια. Όχι, όχι, τέτοια δεν χαρά. Όχι, όχι, πολύ καλά. Αλλά είναι ένα παιδάκι του να σου ζήσει. Ο άλλος σαν τριός. Πιο μεγάλος. Ναι, λες και έχουν αντίθετα ζώδια. Εκείνος ήταν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτά που θέλαμε, σε αυτά που κάναμε, ήταν ήσυχος. Μάλιστα έδινε χώρο στον αδελφό του. Ο αδελφός του δεν το συζητώ καθόλου. Αχ, τα ξέρω αυτά, Αλίτσα μου, τα ξέρω. Τα έχει ζήσει. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο λιγάκι πιεστική, θα μπορούσα να πω έτσι, από το Σάββατο Κυριακό Δεύτερο, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα. Πρώτα να κάνετε μπάνιο, ο Ποσειδώνας συμμετέχει έτσι όμορφα. Μπορείτε να κάνετε όνειρα, να έχετε επιθυμίες, να κάνετε προσευχή. Η Σελήνη κάνει μια πολύ ωραία γωνία με τον Ποσειδώνα, ο οποίος επ' ευκαιρία να σας πω ότι για το καλοκαίρι θα πρέπει να προσέχετε γενικά.